Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα Playmobil 5η και σε ένα νέο unboxing βίντεο από το μαγικό κόσμο των Playmobil. Αν αγαπάτε τα Playmobil όσο και εγώ, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι, γιατί βοηθάει πολύ το κανάλι να δυναμώσει, και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τις 6 τελευταίες φιγούρες από τη δεύτερη σειρά του Scooby-Doo με τις φιγούρες μυστηρίου που κυκλοφόρησε η Playmobil στο δεύτερο εξάμηνο του 2021. Όπως είπαμε στο πρώτο βίντεο με τις φιγούρες μυστηρίου της δεύτερης σειράς του Scooby-Doo, ο κωδικός είναι 7717 και στο πίσω μέρος υπάρχει ένας τυπωμένος κωδικός. Ο κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε ένα χαρακτήρα, όμως ο κάθε χαρακτήρας μπορεί να αντιστοιχεί σε παραπάνω από έναν κωδικό. Οπότε εγώ κάθε φορά που θα ανοίγω το σακουλάκι θα σας βάζω και τον κωδικό με τον οποίο εγώ βρήκα το χαρακτήρα. Στο πάνω μέρος δεξιά θα σας βάλω και το link από το πρώτο βίντεο με τις φιγούρες μυστηρίου της δεύτερης σειράς του Scooby-Doo για όσους δεν το έχουν δει ακόμα. Πάμε τώρα σιγά σιγά να ανοίξουμε ένα-ένα τα σακουλάκια για να δούμε τους σημερινούς χαρακτήρες. Ξεκινάμε από το πρώτο σακουλάκι. Ο πρώτος χαρακτήρας μας είναι η Μούμια. Πάμε για το δεύτερο σακουλάκι. Ο δεύτερος χαρακτήρας για σήμερα είναι το φάντασμα του Dapper Jack Rogers, του Cowboy. Και πάμε για το τρίτο σακουλάκι. Ο τρίτος χαρακτήρας για σήμερα είναι το φάντασμα της μάγισσας McCoy. Και πάμε για το τέταρτο σακουλάκι. Ο τέταρτος χαρακτήρας για σήμερα είναι ο Σάγκη. Και πάμε για το πέμπτο σακουλάκι. Ο πέμπτος χαρακτήρας για σήμερα είναι η Βίλμα. Και έκτο και τελευταίο σακουλάκι για σήμερα και τελευταίος χαρακτήρας της δεύτερης σειράς με τις φιγούρες μυστηρίου του Scooby-Doo είναι ο Captain Snackbird, ο Γκρισλογέννης. Και αφού ανοίξαμε και τα 6 σακουλάκια, ελάτε να δούμε από κοντά όλα τα κομμάτια από τους σημερινούς χαρακτήρες. Και εδώ βλέπουμε όλα τα κομμάτια από τους σημερινούς χαρακτήρες. Ελάτε να τα δούμε από κοντά. Πρώτος χαρακτήρας είναι η Μούμια. Να πούμε ότι κάθε χαρακτήρας έχει ένα αυτοκόλλητο που πηγαίνει στην αφίσα και κάθε φάντασμα έχει ένα επιπλέον αυτοκόλλητο που πηγαίνει στην καρτέλα του φαντάσματος. Το πιο ωραίο κομμάτι από τη Μούμια νομίζω ότι είναι το καπέλο της. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Στη συνέχεια έχουμε το φάντασμα του Dapper Jack Rogers, ο οποίος έχει πολύ τρομακτικό πρόσωπο και πράσινα σπιρούνια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, νομίζω είναι το αγαπημένο μου κομμάτι από το σημερινό βίντεο. Στη συνέχεια βλέπουμε τη μάγισσα McCoy. Τη μάγισσα McCoy την είχαμε δει και σε προηγούμενο βίντεο, όταν την είχαμε δει μαζί με το καζάνι της. Για όσους δεν το έχουν δει, θα σας βάλω πάνω δεξιά και το βίντεο. Στη συνέχεια βλέπουμε το Σάγκη Rogers. Ο Σάγκη είναι ντυμένο σαν πειρατής, γιατί το ένα του μάτι είναι καλυμμένο με καλύτερα σαν πειρατή και κρατάει μία σπουγγαρίστρα. Στη συνέχεια έχουμε τη Βίλμα. Η Βίλμα είναι ντυμένη κατάσκοπος, έχει ένα πολύ ωραίο κασκόλ, σκούφο και μεγενθητικό φακό. Και τελευταίο χαρακτήρας για σήμερα είναι ο Captain Skunkbeard, ο κουναβογέννης ή γκριζογέννης. Έχει πολύ αστείο πρόσωπο και είναι ντυμένος σαν πειρατής. Και τώρα ελάτε από κοντά για να το συναρμολογήσουμε. Ας ξεκινήσουμε με τη Μούμια. Να βάλουμε τον κορμό και τα χέρια. Στη συνέχεια να βάλουμε το πάνω κομμάτι της στολής της, το κεφάλι, το κομμάτι της φούστας του χιτώνα, το καπέλο, τις αγιονάρες, να τη δώσουμε να κρατήσει και τη λόγχη και για το τέλος να βάλουμε το αυτοκόλλητο στην καρτέλα του φαντάσματος.
επόμενο φάντασμα είναι ο Dapper Jack Rogers. Να φτιάξουμε πρώτα το σώμα, να βάλουμε τα πόδια, το παλτό και τα χέρια του. Να κουμπώσουμε το κεφάλι, το οποίο γυρίζει και μας δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο. Να βάλουμε τις μανσέτες, τα μαλλιά του, το καπέλο του καουμπόι, τα σπιρούνια. Να του δώσουμε να κρατήσει και το περίστροφο και φυσικά να βάλουμε το αυτοκόλλητο στην καρτέλα του φαντάσματος. Επόμενο φάντασμα είναι η μάγισσα Μακόη. Να βάλουμε τη φούστα και τα πόδια, τον κορμό και τα χέρια, να βάλουμε το κασκόλ, το κεφάλι το οποίο γυρίζει και μας δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο, τα μακριά άσπρα μαλλιά της, να τη δώσουμε να κρατήσει την κουτάλα και φυσικά να βάλουμε το αυτοκόλλητο στην καρτέλα του φαντάσματος. Επόμενος χαρακτήρας είναι ο Σάγκι Ρότζερς. Να βάλουμε τον κορμό, πριν βάλετε τα χέρια, να θυμηθείτε να βάλετε τη ζώνη και μετά τα χέρια. Μετά το κεφάλι, να βάλουμε τα μαλλιά, να κουμπώσουμε στο πίσω μέρος της ζώνης το πουγγί και να του δώσουμε να κρατήσει τη σπουγγαρίστρα. Σειρά τώρα έχει η Βίλμα. Να βάλουμε τη φούστα, τον κορμό, τα χέρια και το κασκόλ. Μετά θα κουμπώσουμε το κεφάλι, τα μαλλιά της και το σκουφάκι. Θα της δώσουμε να κρατήσει και το μεγεθυντικό φακό και το χαρτί με τα στοιχεία για την εξιχνίαση του μυστηρίου. Και τελευταίος χαρακτήρας για σήμερα είναι ο Captain Skunkbeard, ο κουναβογέννης ή γκριζογέννης. Να βάλουμε τον κορμό και τη ζώνη, να βάλουμε τα χέρια, να κουμπώσουμε το κεφάλι που γυρίζει και μας εμφανίζει το πραγματικό του πρόσωπο, τα γένια, τα μαλλιά του και το καπέλο του πειρατή, τις μανσέτες, να του δώσουμε να κρατήσει το σπαθί του και φυσικά να βάλουμε το αυτοκόλλητο στην καρτέλα του φαντάσματος. Έτοιμες λοιπόν οι τελευταίες 6 φιγούρες από τη δεύτερη σειρά με τις φιγούρες μυστηρίου του Scooby-Doo. Ελάτε να τις δούμε από κοντά. Ελάτε τώρα να δούμε και τους 6 σημερινούς χαρακτήρες από κοντά. Πρώτη είναι η Μούμια. Κοιτάξτε μια πολύ ωραία στολή που φοράει η Μούμια, με σαγιονάρες και ένα πολύ ωραίο καπέλο με το σχέδιο της κόμπρας στο κέντρο. Επόμενος χαρακτήρας είναι ο Dapper Jack Rogers. Είναι cowboys, έχει πολύ τρομακτικό πρόσωπο, πράσινα σπιρούνια και πράσινο περίστροφο. Επόμενη είναι μια παλιά μας γνώριμη, η Μάγισσα Μακόη. Κοιτάξτε πόσο άγριο και τρομακτικό βλέμμα έχει, φοράει κασκόλ και κρατάει και την κουτάλα για το καζάνι της. Επόμενο φάντασμα και τελευταίο φάντασμα για σήμερα είναι ο Captain Skunkbeard, ο κουναβογέννης ή γκριζογέννης. Έχει ένα πολύ αστείο αλλά και ταυτόχρονα αρκετά τρομακτικό πρόσωπο, έχει ένα πολύ ωραίο σχέδιο στο καπέλο του και μια πολύ ωραία λεπτομέρεια με νεκροκεφαλή στο σπαθί του. Επόμενος χαρακτήρας είναι ο Σάγκι Ρότζερς. Ο Σάγκι έχει καλυμμένο του το ένα μάτι με καλύτρα σαν πειρατής και κρατάει σφουγγαρίστρα. Και τελευταία είναι η Βίλμα. Η Βίλμα έχει ένα πολύ ωραίο καπέλο και κασκόλ, κρατάει στοιχεία για τη λύση του μυστηρίου και το μεγενθητικό φακό που τη βοηθάει να βρίσκει όλα τα στοιχεία και να λύνει όλα τα μυστήρια. Άλλο ένα Playmobil Unboxing φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Εσείς ωστόσο μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι, αφήστε μας από κάτω και τα σχόλιά σας για να μας πείτε ποια ήταν η αγαπημένα σας φιγούρα από το σημερινό βίντεο και μέχρι την επόμενη Playmobil 5 να περνάτε όλοι υπέροχα!